Σήμερα έτσι είναι μια ιδιαίτερη βραδιά για όλους μας, η οποία βραδιά έχει και φόρτιση συναισθηματική, αλλά και χαρά. Φόρτιση συναισθηματική γιατί είναι η τελευταία σύναξη της Σχολής των Γονέων για τη φετινή χρονιά. Θα αρχίσουμε με το καλό τώρα πλέον από την καινούργια εκκλησιαστική χρονιά μετά το Σεπτέμβριο δηλαδή. Αλλά έχει και χαρά γιατί σήμερα έχουμε τιμή, χαρά και ευλογία να έχουμε κοντά μας ομιλητή έναν καλό γείτονα, τίποτα άλλο δεν θα πω. Πολλές φορές για τα παιδιά, σύσυγον είστε ο πιο μεγάλος κίνδυνος. Σας το λέω ξεκάθαρα και μπορώ να σας το αποδείξω κιόλας. Ναι, γιατί κάποια φορά, και σας το εξομολογούμε, μία ντουλάπα σε ένα σπίτι έφαγε μια γροθιά από μένα για να μην τη φάει ο πατέρας. Ναι. Γιατί άμα βγάλετε το πα, θα καταλάβετε τι ήταν. Ένα τέρας. Και γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές επαναστατώ μέσα μου, αλλά και δημόσια, όταν βλέπω σήμερα το τι σχεδιάζουν για τα παιδιά μας. Σας πω και κάτι που το χαίρεστε. Και εσείς και τα παιδιά σας. Δεν καταλαβαίνετε ότι τους ετοιμάζετε τον τάφο τους. Σήμερα το Υπουργείο Παιδείας λέει, όταν ένας μαθητής γράψει, μάλλον στα πρωτεύοντα μαθήματα, έχει 3, 5, 7. Αν με τα άλλα μαθήματα, δεύτερον, έχει συνολικό βαθμό 9,5. Προσέξτε, στην αρχή το κάνανε 13,5 και το πήγανε στο 9,5. Μπορεί να περάσει την άλλη τάξη. Και το χαίρεστε εσείς οι γονείς, πέρασε το παιδί μου και το χαίρεστε για τα παιδιά που περάσαν. Δεν καταλαβαίνετε τι ετοιμάζουν για τα παιδιά σας. Μια αυριανή κοινωνία που η πλειοψηφία θα είναι ολιγογράμματη, άρα δεν θα έχουν απαιτήσει για υψηλές οικονομικές απολαβές, θα υπάρχει μια ελίτ που θα κυβερνάει και οι άλλοι θα είναι σκλάβοι. Αυτό ετοιμάστε για τα παιδιά σας. Όταν ήμουν εγώ μαθητής, υπήρχαν παιδιά που μείνανε στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Κανένα από αυτά δεν έπαθε ψυχικό τραλαλά. Όλα βρήκαν το δρόμο τους και γίνανε αξιόλογοι άνθρωποι. Εμείς σήμερα χρησιμοποιήσαμε την εντός εισαγωγικών ψυχολογία για να καταστρέψουμε τα παιδιά μας. Και όχι να τα μεγαλώσουμε με δύναμη και έναν αντρίκια. Και τώρα ερχόμαστε να πούμε στα παιδιά μας ότι δεν είσαι αγόρι, κορίτσι, είσαι ό,τι νιώθεις. Αυτό, συγχωρέστε με, σημαίνει μίσος απέναντι στα παιδιά σας. Και είναι εκπληκτικό ότι μπορείτε να απεργήσετε και να χαλάσετε τον κόσμο για κάποιες δραχμές παραπάνω ή ευρώ στο μισθό σας και σκύβετε το κεφάλι σε αυτό που αφορά τα παιδιά σας. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, θα τελειώσω με ένα τον τίτλο που έχω βάλει σε ένα κείμενο που θα δημοσιευθεί σε λίγες μέρες. Ξύπνα λαέ. Ξυπνήστε. Πριν είναι αργά και πριν κλάψετε τα παιδιά σας, όχι μόνο γιατί θα πεθάνουν, αλλά γιατί θα βλέπετε να είναι αποτυχημένα στη ζωή τους. Οι άνθρωποι που μεγάλωσαν μαζί με τον Χριστό ποτέ δεν νικήθηκαν. Γιατί είχαν μια ισχυρή δύναμη. Γιατί είχαν πίστη και εμπιστοσύνη. Γιατί με τη χάρη του Θεού και την αίσθηση ότι ο Θεός είναι μαζί μου, νίκησαν δυσκολίες, πειρασμούς, στάθηκαν όρθιοι και κέρδισαν. Το εύχομαι για τα παιδιά όλων σας, γι' αυτό να προσπαθήσετε να γίνει δικό τους κτήμα. Σας ευχαριστώ πολύ.